μας χαφ δανεικός Μαρακινός στον Παναθηναϊκό από την Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Την ομάδα στην οποία πιθανόν γνωρίζετε ότι και ιδιοκτήτης και πρόεδρος είναι. Με πλάτη ο Μπίσες Βαρ δεν μπόρεσε να είναι αποτελεσματικός. Τον εξουδετέρωσαν ο Θεοχάρης με τον Αλεξανδρόπουλο, έρχεται ο Μαουρίσιο. Ο Παναθηναϊκός και πάλι με τον Αλεξανδρόπουλο. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Ήταν η ευκαιρία τώρα, γιατί το κοντρόλ του Αλεξανδρόπουλου ήταν μεγάλο. Και βρήκε ο Ελκαντουρί τον Ακπομ, απλώς ο Ακπομ δεν μπόρεσε να κάνει δική του που λέμε την μπάλα. Και πάμε πάλι σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι και πρέπει και ο Φορ να βοηθήσει την... Έδωσε μια επιλογή στον Ίγκασον. Πόσο χαμηλά ακολουθεί ο Θεοχάρης όμως, δηλαδή... Και κοίτα που έχει πάει να πιέσει ο Αλεξανδρόπουλο. Ναι, γιατί στην ουσία εδώ ο ΠΑΟΚ έβγαλε την μπάλα, αναπτύχθηκε γρήγορα, αλλά δεν κατάφερε να ολοκλήρωσε και ο καλύτερος του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος. Την Κυριακή στην εκπομπή του Open είχα πει ότι ας μου πει κάποιος τι λιγότερο έχει από άλλους που έπαιζαν κεντρική χαφ στο Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά, και τον ευχαριστώ πολύ το μικρό που τρεις μέρες μετά. Περνά τη σέντρα ο Ντιέγκο Μπίσες Βαρ, έξοδος από τον Διούδη, Αλεξανδρόπουλος, Θεοχάρη. Ακπομ με πλάτη, γυρίζει αλλά δεν ελέγχει την μπάλα, βγαίνει ο Αλεξανδρόπουλος. Με καλό διασκελισμό, διανύει παραπάνω από μισό γήπεδο και βρίσκει και τη σωστή πάσα για τον Μακέντα. Πατάει στην περιοχή ο Ιταλός, φέρνει την μπάλα στο... Δεν θα εκπλαγώ αν ο Λιμνιός αλλάξει το Ροντρίγκο. Πάρ' τώρα κόβει ο Τουχαμί. Και ο άλλος κεντρικός χαφ του Παναθηναϊκού, Αλεξανδρόπουλος, σε ακόμη μία περιπέτεια με την μπάλα, κερδίζει το φάουλ και την κάρτα από τον Ντιέγκο Μπίσες Βαρ. Και έφυγε και ο πολύ καλός σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Κοιτάξτε με πόσο χαμόγελο και αγάπη.